Ο Λάμπης Αναστασιάδης γεννήθηκε στη Τέρπιλο Κιλκής το 1937. Από ηλικία 8 χρονών περίπου αρχίζει να μαθαίνει λύρα με δάσκαλο το θείο του, το γνωστό Λεάνθη Κουσίδη. Σε ηλικία 14 χρονών αρχίζει επαγγελματικά η ποντιακή λύρα. Το 1950 γνωρίζει από κοντά τον Γόγο Πετρίδη, με τον οποίο διατήρησε άριστες σχέσεις. Μάλιστα, ο Λάμπης, μαθαίνοντας από τον θείο του Κλεάνθη να παίζει τους ρωσικούς σκοπούς στη λύρα, θα δείχνει στο Γόγο, αφού ο Γόγος έμαθε στο Λάμπη πολλούς παραδοσιακούς σκοπούς, όπως της Κρόμνης και της Ματσούκας. Αργότερα, γνωρίζει και τον Χρύσανθο Θεοδωρίδη και συνεργάζεται μαζί και με τους δύο. Εκτός από τη συνεργασία του με τους κορυφαίους Γόγο και Χρύσανθο, συνεργάστηκε με πολλούς παλιούς τραγουδιστές της εποχής εκείνης, δηλαδή σχεδόν με όλους τους παλαιότερους καλλιτέχνες του ποντιακού τραγουδιού. Το τραγούδι που άφησε μεγάλη εποχή ήτανε «Απάνσο Μπέλες», το 1969, με την Σοφία Παπαδοπούλου στο τραγούδι και τον Λάμπη Αναστασιάδη στη λύρα. Ο Λάμπης Αναστασιάδης κοντεύει 70 χρόνια προσφοράς στην ποντιακή μουσική. Μερικοί φίλοι και συνάδελφοι, θέλοντας να τιμήσουνε τον Λάμπη Αναστασιάδη, στείλαν τις ευχές τους, οι οποίες ακολουθούν. Τους ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους. Κυρίες και κύριοι της Αυστραλίας, γεια σας. Θα σας πω κι εγώ 5 λόγια για το φίλο μου τον Λάμπη και συνεργάτη, γιατί συνεργαστήκαμε πολλές φορές και στη Γερμανία και στην Ελλάδα, σε διάφορα πανηγύρια και μαγαζιά. Το γνώρισα στη Γερμανία όταν έκανα κι εγώ περιοδίες τότε στους ομογενείς μας. Αυτό τότε συνεργαζόταν με την Σοφία Παπαδοπούλου, με την οποία έβγαλε και πολλά νέα τραγούδια. Ένα από αυτά είναι και τον Μπέλος, το οποίο σήμερα είναι και διαχρονικό. Ο Λάμπης, από την αγάπη την πολύ που είχε στο ποντιακό τραγούδι, προσπάθησε να περάσει αυτό το μικρόβιο και στην κόρη του, την οποία και έβγαλε και τραγουδίστρια, την οποία και την χαίρεστε σήμερα εσείς εκεί σε διάφορες εκδηλώσεις σας. Λάμπη, σου εύχομαι να περνάς καλά και αυτό που γνωρίζεις το παραδοσιακό να το περνάς στα νέα παιδιά που θέλουν να μάθουν λύρα. Γεια σας!
Να περνάτε όλοι καλά. Αγαπητοί φίλοι, από μένα προσωπικά προσφέρω την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες εκεί στη μακρινή Αυστραλία. Σήμερα μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω για έναν παλιό συνάδελφο, πολύ καλό. Δεν θα ξεχάσουμε ότι και εμείς οι μετέπειτα οι επόμενες γενιές από αυτούς μάθαμε να παίζουμε και να τραγουδάμε. Δεν θα ξεχάσω τι έχει προσφέρει ο άνθρωπος αυτός στην ποντιακή μουσική μαζί με το ζευγάρι τότε Σοφία Παπαδοπούλου, Λάμπης Αναστασιάδης. Λάμπη μου, να είσαι καλά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τραγούδι σου στον Μπέλες Μάνα Συνωροσυράν και ένα κομματάκι που θα σου παίξω μετά από άλλο δίσκο σου πάλι με τη Σοφία που έχεις. Ναι, σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά, με τα καλά σου λόγια όπως πάντα μιλούσες για τους συναδέλφους σου, για τον Γόγο, για τον Χρύσανθο, για τον Γιωργούλη τον Κουγιμψίδη, τον Κωστή και τον Τσακαλίδη και τις επόμενες γενιές πάλι ήσουν πάντα με τη σέβαση στο στόμα. Να είσαι καλά και ο Θεός να σου δίνει υγεία και σένα και την οικογένειά σου. Να είσαι καλά. Φίλοι μου, γεια σας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για έναν μεγάλο καλλιτέχνη του ποντιακού στοιχείου. Ήταν το 1979, σε ηλικία 12 χρονών, πρωτοανέβηκα στο Πατάρι, ήταν στο κέντρο πόντους στην πατρίδα της Βέρειας. Τότε λίρα έπαιζε ο Λάμπης ο Αναστασιάδης, η Σοφία την Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια, Σοπέλες Μάνα Ψινοροσυρά. Θυμάμαι σαν να ήταν και τώρα. Αυτόν τον άνθρωπο ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδα σε πατάρι ποντιακό και πραγματικά με έπιασε ο ενθουσιασμός να ασχοληθώ με το ποντιακό τραγούδι. Ο Λάμπης Αναστασιάδης είναι ένας ακούραστος εργάτης από τους μεγάλους λιράρδες της εποχής εκείνης που ως και σήμερα με τον ίδιο ζήλο υπηρετεί το ποντιακό στοιχείο. Αυτόν τον άνθρωπο τον είδα μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 97 όταν πήγα στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη ξαναείδα τον Λάμπη τον Αναστασιάδη, ο ίδιος ο Λάμπης με το ίδιο πάθος. Τότε ήμουν μικρός όταν τον γνώρισα πρώτη φορά και τον είδα μετά από 22 χρόνια στην Αυστραλία. Πραγματικά Λάμπη, συγχαρητήρια για αυτό που μας άφησες, την κληρονομιά, την ποντιακή κληρονομιά που άφησες και έκανες πόσα παιδιά να ασχοληθούν με τη λύρα και ακόμα με το ποντιακό τραγούδι. Όπως και εμένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λάμπη Αναστασιάδη, να ζήσεις άλλα τόσα χρόνια. Φίλε Λάμπη, φίλε Λάμπη Αναστασιάδη, εκφραστή της ποντιακής λύρας δεκαετίες ολάκερες, με σεβασμό, με ποιότητα, με τέχνη, μα πάνω απ' όλα με ήθος και ήθος. Υπηρέτησες από τον ποντιακό μουσικό χώρο, φίλε Λάμπη, και χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρομαι στο όνομά σου. Εσείς και κάποιοι άλλοι παλιοί, οι οποίοι ήσαν πρωτεργάτες, στυλοβάτες και ταυτόχρονα οι μεγάλοι προσοδοφόροι φορείς για την ποντιακή λύρα, φτάσαμε στη σημερινή εποχή που τα παιδιά έχουν πλέον βάσεις για να πατήσουν και να συνεχίσουν αυτήν την παράδοση που λέγεται ποντιακή μουσική παράδοση. Εύχομαι από καρδιάς ο Θεός να σε έχει γερό. Χαρά μας μεγάλη που είσαι καλά, να γίνεις μαθουσάλας στα χρόνια και όλοι εμείς που ζήσαμε με τα τραγούδια σου, τα αγαπήσαμε, να είμαστε κοντά σου πάντα. Γεια σου Λάμπη.
Ποιος δεν έχει ακούσει αυτή τη μελωδία. Μεγαλώσαμε γενιές και γενιές με αυτή τη μελωδία που παίχτηκε από τα χρυσά δάχτυλα ενός μεγάλου δουλάρι που η προσφορά του ήταν και είναι πολύ μεγάλη στην διατήρηση της ποδιακής μας μουσικής. Του Λάμπη, του Αναστασιάδη. Λάμπη, να είστε καλά. Εμείς όλοι εδώ σ' αγαπούμε, ενδιαφερόμαστε το πώς είσαι. Άφησες πολλά σημαντικά τραγούδια. Η προσφορά σου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια σου. Σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, να είσαι πάντα γερός και έχεις πολλά ακόμη να δώσεις και στην οικογένειά σου και στους δικούς σου και στους ποντίους της Αυστραλίας και σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, φίλε μου, γερός να είσαι και χρόνια πολλά να ζεις. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω κάποια πράγματα για τον φίλο μας Λάμπη Αναστασιάδη. Είχα την τύχη να το γνωρίσω μικρό τότε σε ηλικία 10 χρονών περίπου. Ερχόταν πολύ συχνά σπίτι μας. Ήταν πολύ καλός φίλος με τον πατέρα μου. Δούλευε με τη Σοφία την Παπαδοπούλου. Είχαν κάνει μεγάλες επιτυχίες τότε. Μιλάμε για τη δεκαετία 70-80. Μεγάλος καλλιτέχνης, μεγάλος λυράρης εκείνης της εποχής. Εγώ τότε μάθαινα λύρα, ερχόταν σπίτι μας. Έπαιζα, με άκουγε, μου έδινε συμβουλές και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σεβόμαστε τους προϋπάρχοντές μας, τους μεγαλύτερους, τους παλιότερους, για να μαθαίνουμε. Πρέπει να τους ακούμε, να παίρνουμε τη γνώση τους, την εμπειρία τους, για να γινόμαστε καλύτεροι. Δυστυχώς αυτό σήμερα δεν υπάρχει και λυπάμαι πολύ. Χαίρομαι που τον τιμούμε σήμερα, γιατί ο Λάμπης Αναστασιάδης έγραψε τη δική του ιστορία στο ποντιακό τραγούδι. Έβαλε το δικό του το λιθαράκι. Να είναι καλά, να έχει την υγεία του, να είναι ευτυχισμένος, να τον χαίρεται η οικογένειά του, οι συγγενείς, οι φίλοι όλοι. Λάμπη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στο ποντιακό τραγούδι. Να είσαι πάντα καλά και σας αποχαιρετώ με ένα δικό σου τραγούδι, δικιά σου εισαγωγή που άφησε ιστορία, στίγμα στο ποντιακό τραγούδι. Γεια σας φίλοι και φίλες εκεί στη μακρινή Αυστραλία και στην όμορφη Αυστραλία. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Θα πω δύο κουβέντες για τον φίλο μου τον Λάμπη, που τόσο πολύ εκτιμώ, ένα μετριοπαθή και γλυκύτατο άνθρωπο, τον οποίο δεν το γνώριζα. Το γνώρισα από πιτσιρίκος που έπαιξα το κομμάτι και αυτά, και μετά, μετέπειτα, είδα και διάβασα ότι είναι του Λάμπη Αναστασιάδη και τον εκτίμησα ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ίσως από τους αγαπημένους, όχι από τους αγαπημένους, ο αγαπημένος μου σκοπός, γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ ο συγχωρεμένος ο αδερφός του πατέρα μου. Μπήκε στην καρδιά μου, γνώρισα μετά τον Λάμπη όταν ήταν στην Ελλάδα, γνώρισα την Ελενίτσα, συνόδευσα στη δισκογραφία με τον Παναγιώτη Νασλανίδη και δημιουργήθηκε μια πολύ όμορφη σχέση. Να είστε καλά, να είστε καλά Λάμπη. Χαίρομαι πολύ που μιλάω, έστω λέω δύο λογάκια για σένα. Για μένα είναι μεγάλη τιμή και αυτά. Να περνάτε μόνο καλά και να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Φίλε μου Λάμπη, θεωρώ τον εαυτό μου και εγώ από τους τυχερούς που μας δόθηκε η ευκαιρία για να συνεργαστούμε μαζί σου. Συνεργάζοντας μαζί σου, μαθαίνει ο άνθρωπος πολλά πράγματα, στηρίζοντας πάντα την παράδοση. Αυτό μόνο μπορεί να μάθει από σένα όποιος συνεργαστεί και όποιος καθίσει δίπλα σου. Διαπίστωσα με τη συνεργασία μας ότι όχι μόνο είσαι ένας τέλειος χειριστής της λύρας, είσαι ένας άνθρωπος, αληθινός άνθρωπος, ένας σωστός οικογενειάρχης. Σε εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου, να είσαι γερός, να καμαρώνεις την υπέροχη οικογένειά σου, τα εγγόνια σου και όσους σε αγαπάνε, όσους έχεις γύρω σου. Πολλά πολλά φιλιά, με αγάπη και απέραντη εκτίμηση. Λάμπη Αναστασιάδη,
Παρόλο που πέρασαν πολλά χρόνια από την ημέρα που έφυγε στη μακρινή την Αυστραλία, εμείς εδώ δεν σε ξεχνάμε, γιατί άφησες μεγάλη παρακαταθήκη, άφησες το τραγούδι το Πέλες μαζί με τη Σοφία την Παπαδοπούλου που γνώρισε μεγάλες επιτυχίες που το τραγουδάμε μέχρι σήμερα. Εύχομαι να έχεις την υγεία σου, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς και ο Θεός ευλογητός. Και στον Πέλες μάνα σύνορο σύραν και σε φεκά το κορμό πόμψο καφούλ και καπ εν το κάνε με τα σφαίρα στο πιο πόμα πες και φεκά το κορμό πόμψο για γυναίκες. Αγαπητέ δάσκαλε της ποντιακής λύρας, φίλε μου καλέ Λάμπη Αναστασιάδη, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όσα χρόνια για να σου χαρίσει ο Θεός να είναι μέσα στην ευτυχία και στην αγάπη και στη δημιουργικότητα. Σαν νέος καλλιτέχνης θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έχεις προσφέρει σε εμάς τους νέους καλλιτέχνες και επίσης στους ανθρώπους μας και στην νεολαία μας εκεί στη μακρινή Αυστραλία. Ο Θεός να σε έχει καλά, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους σας. Και θα φτάσουμε και σε μακρά πάω στην ξενιδιά. Και θα φτάσουμε και σε μακρά πάω στην ξενιδιά. Ολόθερμους χαιρετισμούς στη μακρινή ξενιτιά, στη μακρινή Αυστραλία και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Λάμπη του Αναστασιάδη, ενός εξαίρετου και αγαπημένου καλλιτέχνη με πολύ πολύ μεγάλη προσφορά στην ποντιακή μας παράδοση. Έναν άνθρωπο που γνώρισα μέσω ενός εξαιρετικού πλάσματος και αγαπημένου προσώπου μου, της κόρης του, της Ελένης. Η αξία σου, Λάμπη, στο χώρο πάρα πολύ μεγάλη. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό και ολόψυχα σου εύχομαι να συνεχίσεις να σου δίνει ο Θεός χρόνια να μας δώσεις και ακόμα περισσότερα. Ολόθερμες ευχές να είστε καλά, χρόνια σου πολλά Λάμπη, χαιρετίες πολλά στην Κατερίνη. Φίλοι μου καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο της Αυστραλίας, σε όλους τους φίλους και όχι μόνο, γνωστούς και αγνώστους. Οι παλιοί βέβαια μας θυμούνται, γιατί 3,5 μήνες περάσαμε πολύ όμορφα σε όλη την Αυστραλία εκεί που τραγουδήσαμε. Τώρα, όσον αφορά για το φίλο μου τον Λάμπη τον Αναστασιάδη, έχω να πω το εξής. Όταν εμείς νεαροί τότε ξεκινούσαμε τα πρώτα βήματά μας, ο Λάμπης ήταν πλέον καθιερωμένος λυράρης με διάφορους τραγουδιστές όπως τη Σοφία Παπαδοπούλου, τότε το πιο γνωστό τραγούδι τους και όχι μόνο, ήταν το Μπέλες. Λοιπόν, εμείς τότε ως θαμώνες πηγαίναμε και τους ακούγαμε και ψιλοαρχίζαμε να μαθαίνουμε να παίζουμε και να τραγουδάμε. Δηλαδή αυτοί οι παλιοί, όλοι, ο Γόγος, ο Κουγιουμτζίδης, ο Τζανάκαλης αυτής της εποχής και πολλοί πολλοί άλλοι που ίσως ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, ήταν οι δάσκαλοι οι οποίοι μας αφήσαν παρακαταθήκη και όσοι υπάρχουν, όπως υπάρχει και ο Λάμπης σήμερα, να είναι γερός, να τα κατοστήσει και όχι μόνο, να μας παίζει ωραία έτσι εκεί με την κόρη του την Ελενίτσα, να διασκεδάζει τον κόσμο όπου και αν είναι και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όσα πρόσφερε στον ποντιακό ελληνισμό και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά φίλοι μου, η Αγγελουία σε όλη την Αυστραλία.
Αγαπητέ δάσκαλε Λάμπη Αναστασιάδη, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι εμείς οι νέοι που μαζί με τόσους άλλους σπουδαίους μουσικούς της ποντιακής μουσικής παράδοσης έγινες γέφυρα για να περάσουμε όλοι εμείς οι νέοι μουσική και να περάσουμε και εμείς με τη σειρά μας τα μηνύματα της ποντιακής μουσικής. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, να είσαι γερός και έχεις ακόμα πάρα πολλά να προσφέρεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην οικογένειά σου και χαιρετισμούς σε όλη την ομογένεια. Σας ευχαριστώ.